Zil, let's talk. Για μια ακόμα φορά. Καλό, τι λέει, περί, παιδιά, αλλά good. Λοιπόν, σήμερα την θεματολογία μας έχει να κάνει με τον LoL. Όχι, αλλά τόσο πολύ με τον game. Ναι. Αλλά τι κάνει το game Zil, πάνω στο LoL. Ακριβώς. Όπως είχαμε προαναφέρει και σε μια παλιότερη εκπομπή, Alex, είχαμε πει ότι μέσα στο κανάλι στο King Z θα υπάρχει μια συνεργασία με ένα... Με τα πρώτα κιόλας, ότι θα υπάρχει μια συνεργασία με τον Γιώργο τον Καστανά, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, σε ένα γερμανικό League of Legends community, έτσι. Είχαμε πει καταρχάς εδώ με τον Περικλή ότι θα συνεργαζόμαστε με αυτό το community, με τον Γιώργο τον Καστανά, θα μας φυτάρει, θα μας δίνει τέλος πάντων κάποια σημειότυπα, χλυπάκια από LOL Games κτλ. Και εμείς θα κάνουμε κάποιους σχολιασμούς. Αυτό βέβαια έχει μπει σε κάποιο pause, ας πούμε, έχει σταματήσει το project. Γιατί ο λόγος για τον οποίο έχει σταματήσει το project είναι διότι εγώ και ο Περικλής, πιο πολύ ο Περικλής ενεργά, έχουμε δημιουργήσει ένα League of Legends team, το οποίο υπάρχει ένα promotional teaser στο κανάλι μας, στο youtube.com, κάτω το KND Gaming. Κάποιοι από εσάς το έχετε δει. Αυτό που είχαμε πει με τον Περικλή εδώ πέρα σαν βασική ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα παίρνει μέρος σε τουρνουά στην Ελλάδα. Ακριβώς, ναι, σε competitive gaming ουσιαστικά και όχι τόσο casual, σε τουρνουά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυρίως σε ESL τύπου τουρνουά στο εξωτερικό, έτσι, στο Electronic Sports League, ESL.com. Ξεκίνησε εδώ και δύο μήνες η ομάδα του KingG να προπονείται. Βέβαια, στην πορεία είχαμε κάποια προβλήματα. Μου δημιουργήθηκαν και κάποιες αλλαγές στο team. Άλλαξε λίγο το roster, ας πούμε. Ναι, λίγο πριν το πρώτο τουρνά που πήρε μέρος στο KNG, που ξεκίνησε. Το οποίο ποιο είναι, πες μας κιόλας. Λοιπόν, είναι το πανελλήνιο τουρνά των InSport, της αλυσίδας InSport. Είναι είτε το καφέ, οι περισσότεροι θα το γνωρίζετε. Αυτό που για όσους δεν το γνωρίζετε. Και μέσα στην πρώτη μέρα από το team που θεωρητικά, έτσι, με βάση τα νούμερα και τα rank, δεν είναι κάτι ψηλό, κάνα μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ναι, μια καλή εμφάνιση. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή στα τέσσερα μάτς κερδίσαν τα τρία. Με ελάχιστο χρόνο, αυτό πρέπει να το σημειώσω, μέσα σε δύο μέρες. Ναι, ναι. Αυτό που λέει μέσα σε δύο μέρες είναι ότι παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα με τους παίκτες και έχουν να γίνουν κάποιες αλλαγές την τελευταία στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο competitive gaming και στο pro gaming, hardcore gaming, πείτε το όπως θέλετε, πάση περιπτώσει. Είναι πολύ σημαντικό το να παίζουν τα ίδια άτομα συγκεκριμένες ώρες την ημέρα, έτσι, για να υπάρχει συνεργασία, να ξέρουν πώς αλληλεπιδράουν ένας τον άλλον και τα λοιπά. Γιατί φύγανε η πλειοψηφία του, δηλαδή από τους 5 πήγαν 3. Ναι. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, ναι, αλλά παρ' όλα αυτά κάνανε καλή εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση για την Πουσιακή. Εντάξει, τώρα ποιο θα είναι το μέλλον αυτό που δεν το γνωρίζουμε. Μακάρι να στρώσω λίγο το χαλί τώρα, εν ολίγης αυτή η εκπομπή εμείς θέλαμε να έχει ένα άλλο ύφος και θέλαμε, ας πούμε, να δημιουργήσουμε μια εκπομπή Let's Talk όσον αφορά το League of Legends και να μιλήσουμε περισσότερο για το game του League of Legends, γιατί πέτυχε και ούτω καθεξής, έτσι, και μετά να κάνουμε μια αναφορά με τα κλιπάκια που σας προαναφέραμε. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα με τον Περικλή για να αναφέρουμε ένα γεγονός το οποίο μας κλείνει, ας πούμε, αρκετά, μας εξοργίζει, θα έλεγα. Πάρα πολύ δυσάρεστο, ναι, αλλά μας εξοργίζει για το λόγο του ότι επηρεάζει, ας πούμε, την εικόνα και δείχνει και όλο το game στην Ελλάδα, πώς είναι, έτσι. Αυτά που λέγαμε στην πρώτη κεντρική εκπομπή, ναι. Για νοοτροπίες, για το πώς σκέφτεται, ποια είναι η λογική, είναι οι μάφιες και τι θέλω να πω με αυτό. Σήμερα, που ήταν η πρώτη μέρα στο τουρνά, τα παιδιά του KNG Gaming, είχα μια πάρα πολύ καλή, ήταν πάρα πολύ τυπική. Δηλαδή, γενικά σαν KNG είμαστε πάρα πολύ τυπικοί. Yeah. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς με όποιους συνεργαζόμαστε. Okay. Και όταν παίρνουμε μέρος σε ένα τουρνουά, είμαστε 100% τυπικοί. Δηλαδή τι, μας λένε οι διοργανωτές και τι πρέπει, ρωτάω εγώ, ρωτάω, τι θέλω, τι πρέπει, τι χρειάζεται για να πάρω μέρος σε ένα τουρνουά. Μου λένε θέλει αυτό και αυτό και αυτό. Μαζί κιόλας. Okay. Μέχρι την τάδε μέρα. Okay. Ωραία. Παρόλο που το KNG λίγο πριν ξεκινήσει το τουρνουά είχε προβλήματα και δεν ζήτησα την κατανόηση κανένας προσωπικά εγώ, ενώ είχε προβλήματα, okay. Πριν ξεκινήσει το τουρνουά ήμασταν απόλυτα τυπικοί. Μέχρι εγώ καλά. Ξεκινάει σήμερα το τουρνουά, κάνουν την πρώτη νίκη τα παιδιά, κάνουν την δεύτερη νίκη τα παιδιά, κάνουν την τρίτη νίκη τα παιδιά, οι δύο ήταν πάρα πολύ καλοί αντίπαλοι. Και φτάνουμε στο τέλος του game. Okay. Ουσιαστικά το ποιος θα κέρδιζε και
ο οποίο θα κέρδιζε, δεν σημαίνει ότι θα αποκλειόταν στο τελευταίο game, δηλαδή στο τέταρτο. Να πούμε καταρχά ότι το τουρνουά έχει winners και loser brackets, έτσι σαν το ποδόσφαιρο, α πούμε, είναι ο λίγο. Είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία ψηλά και άλλοι χαμηλά. Ναι. Και έγινε το εξή γεγονό. Η ομάδα του KNG, προσωπικά από μένα, ζητούσε από το κάθε. Πριν ξεκινήσουμε ένα αγώνα, ζητούσα να δω ποιοι είναι αντίπαλοι. Ονομαστικά, ονόματα. Γιατί ζητούσαν σαμώνες. Γιατί λέει ο κανονισμός, όταν βάζουν άλλα σαμώνες names σε μια ομάδα, δηλαδή δεν έχουν δηλωθεί κάποιοι σαμώνες names και παίζουν άλλα, έτσι, αυτόματα η ομάδα αποκλείεται από τον αγώνα κανονικά. Θα εξηγήσω τον κόσμο τι είναι, κανονικά αποκλείεται από τον αγώνα και παίρνει είδα. Βασικά κανονικά είναι ότι αποκλείεται γενικά από το τουρνουά. Δεν ξεκινάει. Ναι. Δεν ξεκινάει. Και τι έγινε σήμερα. Το KNG Team στον τέταρτο αγώνα θα ήταν αντιμέτωπος με τη Void Gaming. Okay. Η Void Gaming, δεν τα ήξερα τα παιδιά, τι είναι και ποιοι είναι. Όταν μπήκα να δω στη λίστα με τα ονόματα, βλέπω άλλο όνομα. Ναι. Ένα από τους πέντε σίγουρα. Που δεν ήταν δηλωμένο. Δεν ήταν δηλωμένο. Okay. Και ζήτησα από τον υπεύθυνο. Θα πω ποιο όνομα. Από Αστέριο Κοσμούλα. Κοσμούλα, όπως λέγεται ο άνθρωπος. Ζήτησα το εξής πράγμα. Αυτό που δικαιούμε. Που υπάρχει στον κανονισμό και που έπρεπε και απαιτούσε να κάνει. Γιατί είναι επαγγελματίας και έπρεπε να το κάνει. Δηλαδή τι. Να γράψει για το win για το KNG Gaming και να πάει πίσω, να πάει στους χαμένους η Void Gaming. Άσχετα αν είναι πρωταθλητές και όχι. Υπήρχε ένα άτομα μέσα που δεν ήταν δηλωμένο. Υπήρχε άλλο που δεν ήταν μέσα δηλωμένο. Πρώτο. Έκαναν αυτή είναι η ευθύνη του διοργανωτήρου. Και αυτό που έχω να πω, επειδή θα σας εξηγήσω σε λίγο το τι άκουσα, γιατί μίλησα τηλεφωνικά με τον άνθρωπο. Πρώτον, επειδή ήταν πρωταθλητές, μου είπε βασικά ότι το λάθος ήταν δικό του. Που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα περάσει από τις 10 η ώρα μέχρι. Τι ώρα ήταν, μία η ώρα, μία μισή. Που δεν φιλοτιμήθηκε, δεν μπήκε καν στην διαδικασία να διορθώσει το λάθος του. Έχουν περάσει 3 game. Όταν εγώ μιλήσω, έχουν περάσει 3 game, δηλαδή εις βάρος άλλων τριών ομάδων, γιατί εις βάρος τριών άλλων ομάδων, αυτοί παίζανε, έτσι, με την δικαιολογία που δικαιολόγησε σε μένα, ήταν πρώτο, Περικλή, ήταν δικό μου λάθος, το λέω, ok, είναι λάθος όμως. Είναι μέσα στον κανονισμό. Πρώτο, δεν έπρεπε να ξεκινήσει. Και δεύτερον, δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή τι. Στη συγκεκριμένη στιγμή, εφόσον τους έπαιξες, τους επέτρεψες να παίξουν και εφόσον εγώ διαπίστωσα το λάθος, έπρεπε να κάνεις αυτό που όφιλες να κάνεις σαν επαγγελματίας. Εάν είσαι επαγγελματίας και δεν μπορείς εσύ να με απειλείς και να απειλείς το team του KNG Gaming, το ότι αν δεν παίξεις θα πας μπαν. Δεν έχεις το δικαίωμα, κύριε Αστέριε, εάν είσαι επαγγελματίας που θέλεις να δείχνεις στον κόσμο ότι είσαι επαγγελματίας. Ο σωστός επαγγελματίας είναι επαγγελματίας, κάνει τη δουλειά του με βάση τους κανόνες. Γι' αυτό υπάρχουν οι κανόνες. Πέρα από αυτό, αυτή η απόφαση που πήρες είναι εις βάρος και άλλων ομάδων. Για αυτές τις ομάδες που θα συναντήσει μετά η Void Game και εις βάρος των ομάδων που έχει συναντήσει, που έχει συναντήσει ήδη. Γιατί όταν μιλάμε για έναν αγώνα, δεν είναι μόνο τι κάνεις μέσα στο γήπεδο, είναι και τι κάνεις έξω από το γήπεδο. Ο επαγγελματίας, ο pro gamer, πρέπει να είναι τυπικός και πριν ξεκινήσει ο αγώνας και μετά θα ξεκινήσει μέσα στο και αφού τελειώσει. Και αφού τελειώσει ο αγώνας. Γιατί όλα αυτά κάνουν το παιχνίδι. Αυτή είναι η λογική. Η λογική. Και όχι να μου λες ότι εγώ κλέβομαι και φοβάμαι να αντιμετωπίσω επειδή είναι πρωταθλητές. Όποιος και αν είναι, ο κανονισμός εφόσον λέει ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα, το ότι είναι μέσα δηλωμένα άτομα τα οποία δεν είναι δηλωμένα,
Ο κανονισμός λέει ότι ή ότι αποβάλλεται η ομάδα, έτσι, ή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, δεν έγινε αποβολή της ομάδας, μετά όλο το tournament, όλο το τουρνουά και όλο το διαγωνισμό είναι εις βάρος άλλων. Έτσι δεν είναι. Φυσικά. Θα το έχεις στα τουρνουά, εγώ παλιότερα όταν έπαιζα Call of Duty, επαγγελματικά, που το έχουμε πει και στα παιδιά στην πρώτη εκπομπή, μας είχε τύχει πάρα πολλές φορές μια συγκεκριμένη ομάδα που δεν θέλω να αναφέρω καν το όνομά της γιατί δεν χρειάζεται, να φέρνει άτομα από το εξωτερικό που θα τους χρεώνει 1 ευρώ per kill, που δεν ήταν δηλωμένοι. Και πάλι συνέβαινε το ίδιο. Οι admins, ας πούμε, λέγανε και τι φοβάστε και αποδείξτε το μέσα στο παιχνίδι και κυριαρχείο, έτσι. Λοιπόν, αυτό για εμάς εδώ πέρα και για εσάς που το βλέπετε και για εσάς που το ζήσατε στο τουρνουά και θα το ζήσετε, γιατί είναι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου μας το δεκεμβρίο. Επανειδεύει αυτά που λέγαμε για το gaming στην Ελλάδα, έτσι, ότι είναι... Εντάξει, είναι πρωταθλητές. Δώσε το έπαθλο. Ναι. Δώσε το έπαθλο. Εξ αρχής, ναι, αυτό. Άμα είναι πρωταθλητές. Όλα είναι στο παιχνίδι. Συγγνώμη. Όλα είναι στο παιχνίδι. Τι πάει να πει είναι πρωταθλητές. Τι πάει να πει. Δηλαδή κάνεις μια παραγωνομία. Επειδή είναι δικό σου το λάθος. Μου λες και μου κάνεις την ερώτηση τηλεφωνικά και μου λες άμα ήμουν εγώ στη θέση των παιδιών. Δεν με ρώτησες αν ήμουν εγώ στη δικιά σου θέση τι θα έκανα. Με ρώτησες αν ήμουν εγώ στη θέση των παιδιών. Αν ήμουν στη θέση των παιδιών θα έλεγα το εξής πράγμα. Και έπαιρνε εσύ τη σωστή απόφαση. Θα έλεγα. Οκ. Έχεις δίκιο. Τέλος. Δεν μπορώ να κάνω. Έτσι είναι οι κανόνες. Τι άλλαξε. Επειδή είναι πρωταθλητές. Εξ αρχής κιόλας. Είναι δικό σου το λάθος. Ναι, πάρε εσύ την ευθύνη, αλλά πάρε και τη σωστή απόφαση. Μην παίζεις εις βάρος άλλων. Άμα είναι εδώ στο έπαθλο, στα παιδιά κατευθείαν. Αφού είναι πρωταθλητές. Αφού είναι πρωταθλητές. Αλλά αφού είναι πρωταθλητές και είναι τόσο καλοί, okay, από αυτό το τον αγώνα δεν είχαν να χάσουν και πολλά πράγματα. Πραγματικά, ναι. Ας έπαιρνε το win, ας πούμε, η δικιά μας η ομάδα, εφόσον είναι πρωταθλητές, γιατί θα φαινόταν κιόλας. Και θα το αποδείξουν στην πορεία τέσσερα, ναι. Πόσο πρωταθλητές είναι. Ανεύθυνοι άνθρωποι σε υπεύθυνες θέσεις. Πραγματικά. Και αυτός ο άνθρωπος είχε το θράσος να απειλήσει όλο το Game of Gaming. Ότι αν δεν παίξει, θα πάει μπαν. Εμείς έχουμε και δίκιο, εμείς θα φάμε και μπαν. Κανονικά ο αγώνας δεν έπρεπε να γίνει εξ αρχής, ας πούμε. Εφόσον δεν είναι δηλωμένος μέσα στο... Με απειλή! Αυτό είχα να πω. Όσοι καταλαβαίνετε, αυτά είναι νοοτροπίες. Αυτά που... Μέσα στην κοινωνία μας... Την πρώτη την εκπομπή που λέγαμε, όχι μόνο για την κοινωνία, για τα video games και ειδικά, είναι αυτά που λέγαμε στην πρώτη εκπομπή. Ότι είναι μημαθείς, άσχετοι, νουμπάδες μέσα σε αγωγικά, μπορείς να πεις οτιδήποτε, έτσι. Και τώρα είναι αυτό που είπες, ανεύθυνοι και άσχετοι άτομα, άνθρωποι, σε τέτοιες θέσεις. Ανήκαν οι άνθρωποι σε κανένας θέσεις. Στην αρχή Ελλάδα υπήρχε ένα ρητό το οποίο έλεγε ότι κάποιος ο οποίος είναι άσχετος για κάτι, για ένα θέμα, απαγορεύεται να έχει άποψη γι' αυτό. Πλέον, επειδή ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία όμως και με τον Περικλή παλιότερα, πάλι για το Call of Duty, που εγώ έχω ασχοληθεί εκεί πέρα τόσο συνεργά, και ο Περικλής, θυμάσαι πως οι admin ήταν οι οποίοι ήταν όσον αφορά στην ικανότητα πολύ κατώτεροι, έτσι, και πάλι είχαμε τα ίδια προβλήματα. Τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή να μας υπονομάζουν hackers, ξέρω εγώ ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και από την δικιά τους ενημάτια. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή δεν επιτρεπόταν να πει ο ένας στον άλλο κάτι και να του δίνει παράδειγμα ο admin. Ότι εγώ στο στρατό ναι, τέλος πάντων. Δηλαδή, κάτι είναι πράγμα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Να το βλέπετε κι εσείς αυτό ίδιο. Αυτό το βίντεο θα το δουν και οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο ναι, και θα το δουν και ομάδες. Προφανώς και οι ομάδες που έχουν παίξει ήδη με Void Game και τα συναφή. Γιατί η ομάδα αυτό κατά αυτό δεν έχει να λέει Void Game. Θα μπορούσε να είναι και ο Battlefield Left Gaming, ξέρω. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχουμε με τα παιδιά θέμα. Προφανώς. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Αυτό. Σημασία έχει αυτό που έγινε, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να συμβεί και σε μια ανάλογη ομάδα σε εμάς. Τέλος πάντων. Είναι θεσμικό το θέμα, αλλά αν δεν διατηρούνται οι θεσμοί, χάσαμε το πανηγύρι. Τίποτα. Είναι σαν αυτό που λένε ρε παιδί μου, κλέβει λεφτά από το δημόσιο. Ναι, αλλά είναι βουλευτής. Ναι. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Ρωτάω, είναι λογικό. Αφήστε στα comment κάτω αν είναι λογικό. Δεν μπορώ να πω κάτι. Ξέρετε, αυτές είναι οι αντιλήψεις και οι νοοτροπίες. Δηλαδή είμαι εξωφρενών. Θέλω να μιλήσω τόσο άσχημα. Ναι. Τόσο άσχημα. Τόσο άσχημα. Δεν πειράζει, δε. Μας βολεύει καταρχάς εμάς γιατί παλιθεύονται αυτά που λέμε στις εκπομπές μας. Φυσικά. Όταν ξεκινήσαμε το KNG, δεν περιμέναμε να στρώσουν χαλιά, κόκκινα χαλιά. Γιατί ό,τι κάνουμε και εγώ και Αλέξη είμαστε δύο άτομα και όλη αυτή η παραγωγή που βλέπετε είναι αποκλειστικά από μένα και τον Αλέξη. Από κανέναν άλλον.
Τα κάνουμε μόνοι μας. Ό,τι κάνουμε τα κάνουμε μόνοι μας. Με δικά μας λεφτά, δικά μας έξοδα. Δεν γλύφουμε κανέναν, δεν παράγαμε, δεν παρακαλάμε κανέναν για YouTubers, κλίκες και. Αλλά αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και πιστέψτε με, λέγομαι και εξπερικλής και δεν είμαι διατεθειμένος μόνο να το πω λέω. Είμαι διατεθειμένος και να το κάνω. Όπου υπάρχει άδικο, είμαι διατεθειμένος να αγωνίζομαι γι' αυτό. Και απόδειξη σε αυτό που λέω είναι το βίντεο αυτό που βλέπετε. Θέλω να εξαλείψω τέτοιες συμπεριφορές. Τέτοιες νοοτροπίες, τέτοιες σκέψεις. Έχουμε να πούμε πολλά για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά φαντάζομαι όχι με τον τόνο που θέλουμε, αλλά δεν γίνεται κιόλας μέσω βίντεο, έτσι είναι λίγο παράξενο. Πάντως το όλο concept το πήρατε, έτσι είναι μια ομάδα με παίχτες που δεν είναι δηλωμένοι μέσα και παρόλα αυτά αποδεύουν προς μια πρωτιά η οποία έχει χρηματικό έπαθλο, εν πάση περιπτώσει να τα πω έτσι πιο σπίτρα και αδικία, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, ο αγώνας έγινε, τα παιδιά χάσανε με αξιοπρέπεια μπορώ να πω, για να μην ξεχνάτε ότι όντως τα παιδιά οι αντίπαλοι ήταν σε ικανότητα μια κλάση ανώτερη, αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν γεγόμαστε για το lose, έτσι. Δεν είναι για το lose. Είναι αυτό, το είναι ότι καταπατούνται ας πούμε κανονισμοί. Μιλάμε για ένα τουρνουά με χρηματικό έπαθλο, δηλαδή δεν είναι πόκερ με συστήκια. Μια μέρα πριν, σήμερα όταν ξεκινήσει το τουρνουά, δεν είχα βλέψεις για τίποτα. Για τίποτα. Το είχαμε πει. Γιατί είναι ο λόγος που σας εξηγήσαμε στην αρχή του βίντεο. Πριν δύο μέρες, ας πούμε, αλλάξαν παίκτες. Αλλά αυτό το πράγμα είναι αναπίτρεπτο. Και δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Δεν θα το αφήσουμε. Γιατί αυτά δεν είναι μυαλά κοινοτροπίες και δεν είναι σκέψεις ανθρώπων που θέλουν να πάνε μπροστά. Γιατί αυτή η σκέψη κοινοτροπία δεν είναι μόνο σε gaming, είναι παντού. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αλλάξουν πράγματα και θα αλλάξουν. Αλλά όλοι πρέπει να κάνετε τα πράγματα που πρέπει να κάνετε. Και όχι, όχι, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, τελείωσε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν έλα μωρέ, εντάξει, τι έγινε ρε, που τα πιτές είναι, εντάξει, έλα να μην κλείμα αλλάξα. Όχι. Ο κανόνας είναι κανόνας για όλους. Και μου δώσανε και τη δικαιολογία του ότι και τα παιδάκια με ήτανε, όχι, ούτε τα παιδάκια. Πώς θα τα μάθεις να γίνουν υπεύθυνα τα παιδάκια. Ναι, εντάξει. Αλλά τα μαλώσεις. Αν δεν αγωνιστούν, θα κλάψουν. Αλλά θα συνειδητοποιήσουν όμως και όλα ότι κάνουν λάθος και την επόμενη φορά δεν θα το κάνουμε. Τι παραδείγματα είναι αυτά. Σε τι μιλάμε. Για τους δύο οργανωτές θα παραδείγμα. Για συγκεκριμένα για τον Αστέρο Κοσμούλα πως λέγεται. Ναι. Συγκεκριμένα για αυτόν. Γιατί με αυτόν μίλησε τηλεφωνικά. Για κανέναν άλλο. Συγγνώμη αγόρι μου, αλλά δεν είσαι επαγγελματίας. Αυτό έχω να πω. Καταρχάς να ξέρω ότι έχουμε ασχοληθεί με επαγγελματικό προ-gaming, έτσι, σε ευρωπαϊκό και ενδοχώριο πεδίο, εν πάση περιπτώσει. Φαίνονται στα watch καταρχάς στο Facebook, στη σελίδα μας, να μπείτε να δείτε. Περιπτύνουν τι έχουμε κάνει, ας πούμε, στο gaming. Τώρα το κατά πόσο θα έχουμε πρόβλημα με έναν admin σε ένα gaming, ξέρω εγώ, τοπικό και όλο αυτό. Τώρα δεν εντάξει, είναι δυνατόν. Ενώ παίζουμε σε Athens Gaming League και μας έχουν πάρει συνέντευξη στο WoW Radio και δεν ξέρω και εγώ τι. Και θα έχουμε προβλήματα τώρα με αυτό. Τέλος πάντων, αυτά. Να κλείσουμε εδώ, ναι, να κλείσουμε εδώ. Εδώ τώρα θέλω να πω πάνω στο Kenzie Gaming πάνω στο LOL. Θέλω να πω ότι είναι μια προσπάθεια εμένα και το Αλέξη. Ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε το Kenzie Community. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο επαγγελματικό gaming στην Ελλάδα. Να έχει προοπτικές. Να μπορούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες του εξωτερικού. Επίσης ώρες. Επίσης ώρες. Στο εξωτερικό το τηρούν αυτό, να ξέρεις. Είτε είσαι στους Method, είτε είσαι παντού, το τηρούν. Γιατί είναι εξωτερικό. Απλά. Δεν είμαι λάτρης. Δεν υπερασπίζουμε τους Ευρωπαίους. Αλλά στο gaming είναι... Αλλά σε κάποια πράγματα... Το gaming είναι τυπικότατο. Σε κάποια πράγματα είναι τυπική. Στο gaming είναι τυπικότατο. Έχω δει εγώ προσωπικά που παίζαμε Call of Duty, να θυμάσαι παλιά, τα ονόματα να τρώνε πάνω. Τα ονόματα. Στήρι, τρεις πόντους πάνω, θέλω. Με τρεις πόντους το Call of Duty να ξέρεις που δεν παίζεις.
Στίβι ήταν ο καλύτερος σνάιπερ, τέλος πάντων. Ναι. Στον κόσμο. Ναι. Στον κόσμο. Τρία πέναλτι έκανε το παιδί, ξέρω εγώ, γιατί και καλά εκεί πέρα δεν έπρεπε να είναι. Και έτσι τον δώσαν όμως. Πότε δεν είπαν είναι ο Στίβι, που έχει 5-4 εκατομμύρια πίσω. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή και πάει να δημιουργηθεί. Πάει να δημιουργηθεί επαγγελματικό γίνει στην Ελλάδα. Και βλέπεις τις νοοτροπίες. Ναι, υπήρχαν ανέκαθεν. Υπήρχαν. Απλά τώρα εμφανίζονται. Τώρα πλέον κάνει μπαμ. Τέλος πάντων, μην σας κουράζουμε. Και όλα αυτά θέλω να πούμε ήταν ένα μήνυμα από εμάς προς τα εσάς για να δείτε περί τίνος πρόκειται ότι επαληθεύονται αυτά που λέμε για το γκέιμινγκ στην Ελλάδα ότι είναι άστα χαράλαμπε. Δεν είναι όλα ρόδινα. Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν είναι wow, video games και τουρνουά πάμε να παίξουμε. Γιατί πίσω τους διοργανωτές, μισό λίγο, πίσω τους διοργανωτές υπάρχουν άτομα τα οποία είναι άστα. Α, δηλαδή απλές ερωτήσεις γκέιμινγκ να τους κάνουμε δεν μπορούν να απαντήσουν ούτε για πλάκα, έτσι. Τώρα καταρχάς κάνω αυτό το βίντεο για να απευθυνθεί προσωπικά ο Περικλής στο συγκεκριμένο άτομο που είναι δικό του το σπάσμα, έτσι. Να κλείσουμε εδώ, ας πούμε, να πούμε καταρχάς ότι ετοιμάζουμε άλλη μια εκπομπή. Μετά το τέλος του αγώνα, τα άλλαξε τα ονόματα. Ναι, για να μην έχει πρόβλημα, για να μην τον πάρουν κι άλλο τηλέφωνο. Ναι, το άλλαξε. Θεώρησε ότι δεν ήταν και σοβαρό πρόβλημα. Ναι, τέλος πάντων. Να πούμε καταρχάς ότι ετοιμάζουμε άλλο ένα βίντεο, ναι. Άλλο ένα λεπτό. Το οποίο Dark Souls 2 Beta, όπως σας είχαμε πει καταρχάς, θα συνοψίσουμε τα πάντα γιατί παίξαμε κιόλας εδώ με τον Περικλή. Μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που είχαμε θέσει εμείς οι ίδιοι, ας πούμε με το Agility, αν θυμάστε και τα λοιπά, για το Poet που είχαμε πει. Οπότε να μπείτε στο κανάλι μας, να κάνετε εγγραφή, αφήστε comment κάτω το βίντεο, αφήστε comment στο συγκεκριμένο βίντεο οπωσδήποτε. Θέλω να το συζητήσουμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι είμαστε εμείς οι τρελοί. Απλά κάποιοι θεωρούν επειδή έχουν προσωπικές δεν ξέρω βλέψεις, φιλοδοξίες, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε εμείς να καθόμαστε να τρελαινόμαστε με αυτό το πράγμα. Ανεπίτροπο. Έχω φτάσει 31 χρονών. Δεν μπορώ να ζω εγώ τέτοια πράγματα. Αυτό τέλος πάντων. Δυσάρεστο μήνυμα, ναι, δεν πειράζει, ναι. Δυσάρεστο, αυτό ισχύει για όλους τους. Ισχύει. Και πρέπει να, όπου βρέπουμε αδικία, να την επισημάνουμε και να προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό. Ναι. Αυτά. Οπότε αυτό, let's talk Dark Souls 2 Beta, να μείνετε συντονισμένοι, να ξέρετε ότι αυτό το επεισόδιο μαζί με το Dark Souls θα ανέβουν μαζί, άρα έχουμε διπλό επεισόδιο όταν θα ανέβουν. Οπότε stay tuned, Dark Souls 2 Beta.